Κορίτσια, πάτε μπροστά στους κριτές. Η δώρα και η μορτασία. Η μορτασία και η δώρα. Τώρα μπροστά στους κριτές. Θα πρέπει να αποφασίσετε ποιο κορίτσι πρόκειται να παραμείνει και ποιο θα αποχωρήσει σήμερα από το διαγωνισμό. Σοφία, ξεκινάς εσύ. Την άλλη εβδομάδα τώρα ήταν εσύ και την Τένι και σε σώσα, γιατί εγώ περίμενα να δω περισσότερα από το δικό σου style για να μου δείξεις τι άλλον έχεις να φέρεις. Και αυτή την εβδομάδα δεν επέτυχε. Και Μορτασιά, γιατί είσαι εδώ με πάλι? Δεν ξέρω. Θέλω να, αυτό να είναι ένα big wake-up call, πώς σημαντικό είναι το γκάλα. Οι τρεις που φορούσαν μπορντό σήμερα ήταν στο bottom. Σαν Σοφία, η φιλοσοφία μου είναι, εγώ περιμένω να δω κάτι άλλο από μια που δεν πάντα βλέπω όταν είμαι στη ζωή μου και όντως θα σώσω την Μορτασία. Because για μένα η Μορτασία φέρνει αυτό σε αυτό το παιχνίδι και θέλω να το βλέπω πάλι. Ευχαριστώ. Η Σοφία έσωσε τη Μορτασία και πάμε στο Δημήτρη. Δώρα δεύτερη φορά, δεύτερη εβδομάδα, συνεχόμενη εδώ. Βέβαια, η δεύτερη εβδομάδα η δική σου ήταν κάπως καλύτερη από την πρώτη. Έκανες την προσπάθεια, εγώ θεωρώ, που έπρεπε να κάνεις. Έφερες κάποιες εμφανίσεις, κάποιες ιδέες. Δεν ψάχτηκες πάρα πολύ, θα έπρεπε για εμένα. Θα έπρεπε εκτός από τα social και όλα αυτά τα apps που παίρνετε τις ιδέες, να δώσεις μεγάλη προσοχή σε πάρα πολλούς λογαριασμούς, αφού κυρίως από εκεί κοιτάτε τις εμφανίσεις σας. Και να παίρνετε ιδέες σε λογαριασμούς από μεγάλους στυλίστες, από μεγάλα περιοδικά, από διάσημους φωτογράφους μόδας, από σχεδιαστές. Θεωρώ δεν το κάνατε και κακώς, ειδικά εσύ. Απλά κοιτάτε ένα TikTok ή ξέρω εγώ ένα Pinterest ή ένα Instagram και παίρνετε ιδέες από διάφορες influencers που ντύνονται εκεί όπως ντύνονται, χωρίς όμως να έχουν καμία παιδεία στυλιστική. Που απλά τους αρέσει αυτό που φοράνε. Αυτό νομίζω κάνατε κι εσείς, αυτό έκανες κι εσύ και ήρθες εδώ υποστηριζόμενη τις εμφανίσεις σου με σθένος. Τέλος πάντων, στυλιστικά όμως δεν τα κατάφερες πάλι και δεύτερη εβδομάδα είσαι συνεχόμενη εδώ. Βέβαια, την πρώτη φορά εξολόθρευσες τον εξολοθρευτή μας. Και δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, αυτή τη φορά είσαι δίπλα με την κολλητή της. Ισχύει. Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν. Μορτασία μου, τι συνέβη πάλι εσύ? Έγινε λάθος επιλογή φάσματος και όχι γιατί δεν ήξερα για το κόκκινο, αλλά γιατί... Μόνο για σήμερα εδώ. Μετράει όμως όλη η εβδομάδα και το σημερινό πάρα πολύ ιδιαίτερα. Η αλήθεια είναι ότι η ψυχολογία μου τις τελευταίες τρεις εβδομάδες έχει πέσει πάρα πολύ. Άρχισα να ξαναβρίσκω τον εαυτό μου κάπου στη μέση της εβδομάδας και όλο αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πέσω πάρα πολύ και βαθμολογικά και στυλιστικά. Οπότε κάπως καταλαβαίνω για ποιο λόγο βρίσκομαι εδώ πέρα. Από εκεί και πέρα, άμα παραμείνω στο παιχνίδι, εγώ ξέρω για πού είμαι να φτάσω και θα το αποδείξω μέχρι το τέλος. Κοίταξε, πολλές φορές με σένα νιώθω ότι παίζουμε έτσι σε μια θεατρική παράσταση. Και με σένα, βέβαια, το έχω νιώσει και με την Απολέον πολλές φορές. Και ότι είμαστε σε ένα θίασο στο ίδιο έργο θεατές. Πολλές εμφανίσεις μοιάζουν μεταξύ τους. Άλλες φορές, εμένα προσωπικά μου προκαλούν κούραση. Και νιώθω ότι βλέπω ένα γαϊτανάκι χρωμάτων και όγκων και από βαφές, από αφρούς, από διάφορα έτσι. Από διάφορες χειροτεχνίες και DIY, όπως τα λένε, που αυτά κάποια στιγμή παίρνουν μορφή μόδας και κάποια
κάποιες φορές είναι άμορφα. Η αλήθεια ότι εμένα με κούρασε λίγο όλο αυτό. Το ξέρω. Δεν θέλω να σου περιορίσω τη δημιουργικότητα. Ίσως ήταν καλύτερα, ίσως είναι καλύτερα να έχεις χρόνο περισσότερο να ασχοληθείς με αυτό που σου αρέσει να κάνεις, να βάφεις, να φτιάχνεις και να τροποποιείς πράγματα. Θέλω με όλη μου την αγάπη να πας πίσω, να φιλήσεις τις παίχτριές σου. Πήγαινε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, Δήμο, έλα, είναι δυνατόν. Χάρηκα. Καλή τύχη, αγάπη μου. Ευχαριστώ. Σε ό,τι και να κάνεις ζωή σου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Μικρό, πήγαινε κάτσε και θέλω ρούχα. Αναμενόμενο. Πήγαινε δώρα να χαιρετήσεις τα κορίτσια. Έλα, πάρε και την τσαντούλα σου. Ναι, τα πήρα όλα. Στάσου, γιατί τώρα θα έρθει και η Σοφία. Ναι. Σοφία μου, είσαι χάρηκα πολύ όμορφη. Χάρηκα κι εγώ. Γεια σου, Δώρα μου. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Άλλο, να ξέρω. Τώρα να σας ψωνίσω ό,τι θέλεις. Με τα μπορντό σου. Ναι. Θα πας τώρα στα πάρτι σου. Με το κόκκινο κραγιόν. Θα πάω. Θα γυρίσεις τώρα κατευθείαν στην Πάτρα. Θα γυρίσω. Θα γυρίσω το πρωί. Μαγαζί και όλα αυτά. Τι να κάνω, αναγκαστικά. Να μας βλέπεις από εκείνη την τηλεόρασούλα που έβλεπες και πριν. Εννοείται. Είσαι μια κούκλα. Σε ευχαριστώ, κορίτσι μου. Μη συγκινήσω. Εύχομαι όλα τα καλά. Και σε ευχαριστούμε για τον χρόνο που πέρασε εδώ μαζί μας. Πραγματικά. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για τη Δώρα Ανδριοπούλου που φεύγει. Από εδώ πάω. Από εδώ, από εκεί, όπου θέλεις. Άρα, χωρίς καν να μιλήσει, Τέλειο. Ναι, εντάξει, το αποτέλεσμα το ίδιο θα ήταν. Η αλήθεια είναι αυτή. Η Δώρα μας έδειξε κάποιες αρκετά αδύναμες εικόνες. Είχαμε μια ελπίδα όλοι μας ότι θα έδειχνε κάτι περισσότερο. Και από την άλλη να χτυπήσω στη Μορτασία ένα καμπανάκι και να της πω ότι η εξέλιξή της είναι πιο αργή από ό,τι πρέπει. Και ότι τα ψέματα τελειώσανε. Δηλαδή τώρα ταιριάζει πιο πολύ από ποτέ ότι ο χρόνος περνάει δεν πάρα υπάρχουν, πολύ. Όπως καταλαβαίνεις δεν υπάρχουν, υπάρχουν άλλα έχει περιθώρια. Έχουμε εδώ 8 κορίτσια. Θα μπει άλλο ένα κορίτσι το οποίο θα έχει ασυλία. Την επόμενη εβδομάδα είναι δεδομένο ότι μία από εσάς θα τελειώσει το ταξίδι της στο My Style Rocks. Και η Μιμή δεν τη βλέπω να είναι η κοπέλα που θα φύγει. Ούτε εμείς τη βλέπουμε. Αυτό απλά για να σπάσει λίγο η ροή του φεύγει πάντα η καινούργια. Ναι. Καλά, η Μιμή έκανε μια πάρα πολύ εντυπωσιακή είσοδο. Δεν προδικάζω κάτι, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Απλά ενστικτοδός βλέπω ένα κορίτσι το οποίο έχει πάρα πολύ άποψη, έχει πολύ ωραία ρούχα, ξέρει πού πηγαίνει, ναι. Προφανώς έχει πολλές εμπειρίες.
Και καλώς ήρθες, Μιμή, στην παρέα μας. Θα καλωσορίσουμε λοιπόν άλλο ένα κορίτσι την επόμενη εβδομάδα, τη 12η διαγωνιστική εβδομάδα για εμάς στο My Style Rocks. Ελπίζουμε να περάσατε πολύ ωραία μαζί μας σήμερα. Να ευχαριστήσω πολύ τα κορίτσια που ήταν τα περισσότερα τουλάχιστον, ένας κόκκινος πειρασμός και σίγουρα πάρα πολύ παθιασμένες, όχι μόνο στο σημερινό επεισόδιο, αλλά πάντα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους κριτές μου που έκαναν και πολύ έτσι υπομονή σήμερα, αλλά νομίζω πέρασαν και πολύ ωραία. Τον Δημήτρη μου, τη Σοφία μου και το Στέλιο μου και φυσικά πάνω από όλους εσάς. Γεια! Yeah.